Με την έπαρση της σημαίας στο φρούριο της πόλης ξεκίνησα σήμερα οι εκδηλώσεις για την επέτειο του 1821. Στις 10.30 το πρωί τελέστηκε στο Μητροπολιτικό Ναό επίσημη πανηγυρική δοξολογία, στην οποία χωροστάτησαν οι σεβασμιότατοι Μητροπολίτες Ζακύνθου και Δωδώνης, Κύρος Διονύσιος και Χρυσόστομος αντίστοιχα. Τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε ο Διευθυντής του Γυμνασίου Λιθακιάς, Νίκος Γαρδέλης. Ήλαιος και του Ινδέσποτα και δε σαμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Κύριο Θεός ημών, ο τα σύμπαντα του Σοκράτης ημέκων και της ηθείας σου και πανστερή πουλή, κυβερνών τον κόσμο, ο οποίης σας εξενός αίματος πανέθνους ανθρώπων κατοικεί, επί πάντων πρόσωπων της γης, εκάστο δε αυτό ορίσας τας χωροθεσίας της κατοικίας αυτών, και το ευσεβές ημών έθνος εξαιρέτως επερκετήσας την επίγνωση της εις αληθείας αυτό χαρισάμενος προς το φως της Ορθοδόξου πίστεως καθοδηγήσας και μεγάλος εξ αυτού και Εκκλησία Πατέρας και διδασκάλους αναδείξας ελεύθερον μεν αυτό επί αιώνας διατηρήσας δουλωθέν δε στηρίξας και διασώσας και εις ελεύθερον άφης βίων εξαναστήσας. Αυτός Πανάγιε Δέσποτα, επειδή απελευθερώσει την παλιθεμεσία του ημετέρου έθνους, θα σε ευχαριστηρίου σημών τάφτας δέξε προσευχάς και επάκουσον ημών εν πίστη δεωμένος σου εκτενός. Όσα χρόνια και περάσουν, 25 Μαρτίου θα παραμένει η κορυφαία, μοναδική και ταυτόχρονα διπλή γιορτή για κάθε έναν, για κάθε χριστιανό. Και αυτό γιατί ως χριστιανοί γιορτάζουμε τον Ευαγγελισμό της Ορθόδοξης, αλλά και ως Έλληνες γιορτάζουμε τον Ευαγγελισμό του έθνους μας. Αφού την ίδια αυτή μέρα διάλεξαν οι πρόγονοί μας να σηκώσουν τον λάβαρο της Επανάστασης ενάντια στον Τούρκο κατακτητή, ζητώντας από τα βάθη της καρδιάς τους ελευθερία ή θάνατο. Ελευθερία ή θάνατος. Αλήθεια, πόσο μεγάλο και πόσο βαθύ είναι το νόημα που κρύβει μέσα της αυτή απέτηση. Χρησιμοποιώντας μόνο τρεις λέξεις, οι δύο φαινομενικά αντίθετες, από τη μία ελευθερία, η δυνατότητα δηλαδή να ενεργεί ο καθένας μόνος του, σύμφωνα με τα πιστεύω του και τις προσωπικές του επιθυμίες. Η βασική προϋπόθεση για κάθε τι όμορφο και δημιουργικό στη ζωή των ανθρώπων, η διάθεση για ζωή, η αρχή. Από την άλλη, ο θάνατος,